Οι εξαγγελίες κυβέρνησης δεν μας ικανοποιούν. Και γι' αυτό είμαστε στον δρόμο. Αλλιώς δεν θα ήμασταν. Εμείς ζητάμε ουσιαστική στήριξη και μείωση του κόστους παραγωγής. Και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι, καταρχήν, τα 7 σημεία που εξήγηλε και το έχει διαφημίσει τόσο πολύ την Παρασκευή, ναι, τη μέρα που βγαίναμε δηλαδή στα μπλόκα, ναι, είναι εξαγγελίες που τις είχε κάνει από τον Νοέμβριο και απλά τώρα υποτίθεται εξειδικεύονται. Και εμείς ζητάμε αφορολόγηση του πετρέλαιου και αυτοί μας δίνουν 50 εκατομμύρια στο 1/3 των αγροτών. Στο 1/3, λες και οι άλλοι αγρότες, τα τρακτέρ τους δεν καίνε πετρέλαιο αλλά καίνε νερό. Και βέβαια τα 50 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούτε για 2 μέρες δουλειά στο χωράφι σε όσους θα το πάρουν. Γιατί οι πιο πολλοί δεν θα το πάρουν κιόλας. Και ζητάμε αφορολόγηση του πετρέλαιου όταν η μέση τιμή του πετρελαίου, του αγροτικού, σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι κάτω από 70 λεπτά. Στην Ελλάδα είναι 1,60 αυτή τη στιγμή. Για να ακούσουμε τι θα απαντήσει. Πείτε, μισό λεπτό, κύριε Μαρούδα. Ναι. Να απαντήσει ο κύριος Στήλιος για το πετρέλαιο. Και κύριε Υπουργέ, αν θα τους δείτε εσείς, τους αγρότες, όπως θέλουν και πότε. Ακούστε, με τον κύριο Μαρούδα πρόσφατα πριν τις γιορτές είχαμε συνάντηση με αυτόν μαζί και με μια αντιπροσωπεία από την Λάρισα και την Μαγνησία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Mm-hmm. Ο υπουργός έλειπε εκείνη την ημέρα, ο κύριος Λιβανός, και η συνάντηση έγινε μαζί. Είχαμε έναν θα λείπει καλό και τώρα, μεγάλο διάλογο. Ο κύριος Λιβανός θα λείπει και τώρα, να λαμβάνει άλλος. Ναι. Οπότε θα συναντηθούν μαζί σας. Άρα λέω το εξής. Διάλογο πάντοτε κάνουμε και είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να παραλάβουμε πρωτοβουλίες, να δοθούν λύσεις για να βοηθήσουμε τον κόσμο, για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή δεν το κάνει. Τώρα συγκεκριμένα για το αίτημα αυτό του πετρελαίου. Και αν θα συναντηθούμε μαζί με τον υπουργό κύριο Γεωργαντά, αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω τώρα. Να ευχηθούμε στον νέο υπουργό, στον κύριο Γεωργαντά, ναι, ναι, να είναι συνδροκύφανο. Καλή θητεία, με το καλό, τον περιμένουμε το μεσημέρι. Λοιπόν, άρα. Είμαστε ανοιχτοί και κάνουμε συνεχώς διάλογο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μία σειρά από μέτρα τα οποία μειώνουν το κόστος παραγωγής. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα μέτρα? Είναι πρώτον το πετρέλαιο, όπου για πρώτη φορά μετά το 2016, που καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, το αγροτικό πετρέλαιο, ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Κύριε Στήλιο, για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί. Για το ρεύμα. Για το ρεύμα επίσης έχουν γίνει εξαγγελίες. Να πω το εξής. Η ενέργεια και το κόστος στην ενέργεια, στα καύσιμα και στο ρεύμα, ξέρετε ότι είναι μια κρίση διεθνής. Κύριε Στήλιο, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Επειδή προφανώς δεν θα τα λύσουμε αυτά στην τηλεόραση, θα τα λύσετε μεταξύ σας. Αυτό που θέλετε ο κύριος Μαρούδας και οι αγρότες, δηλαδή, να συναντηθείτε και να μιλήσετε. Το πετρέλαιο, ας πούμε, το αφορολόγητο που θέλουν που λένε οι άνθρωποι, αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους. Είναι στις προθέσεις σας ή εξαντλείται ο προϋπολογισμός στα 50 εκατομμύρια? Απλό ερώτημα. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι σε 2 κατευθύνσεις. Υπάρχουν ανακοινώσεις οι οποίες είναι μόνιμες. Ναι. Για παράδειγμα, ανακοινώθηκε πρόσφατα η μείωση του ΦΠΑ στα λοιπάσματα από το 13% στο 6%. Καινούριο μέτρο, νέα απόφαση. Αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο. Είχε ανακοινωθεί παλιότερα η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%. Και αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο. Είναι ένα μόνιμο μέτρο η μείωση της φορολογίας. Μιλάτε και οι δύο μαζί. Η μείωση της φορολογίας στους αγρότες από το 28% στο 22%. Ναι. Μας ακούτε ή όχι? Τα περιστασιακά μέτρα είναι τα εξής. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε? Μας ακούτε, φαντάζομαι. Βέβαια, σας ακούω. Ωραία. Ναι. Επειδή δεν μπορούμε να τα λύσουμε στην τηλεόραση όλα αυτά, υποθέτω ότι θα συναντηθείτε τις επόμενες μέρες. Κύριε Μαρούδα, εσείς μπορείτε να κάνετε, θα κάνετε κάποια αναστολή δράσεων για να συναντηθείτε πρώτα και να συνεχίσετε μετά? Καθίστε. Λοιπόν, εμείς ενδυναμώνουμε τον μπλόκο στην Νίκη. Όλα τα υπόλοιπα μπλόκα και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες μέχρι τέλος της εβδομάδας βγαίνουν παντού μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οξυμένα προβλήματα. Μερικές φορές δεν ξέρουμε αν εκεί στο Υπουργείο μας δουλεύουν όταν εξήγηλαν τη μείωση του ΦΠΑ ή όταν εξαγγέλνουν μείωση του ΦΠΑ, ενώ ξέρουν ότι κρατάμε λογιστικά βιβλία και είναι ουδέτερος φόρος. Προφανώς τα λένε για άλλους ή δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Εμείς δεν μπορούμε έχουμε τα αιτήματα, είναι γνωστά στην κυβέρνηση, στα οποία εμείς απαιτούμε λύσεις επί των αιτημάτων μας και προφανώς οι εξαγγελίες της κυβέρνησης μας έχουν βγάλει στον δρόμο και δεν μας ικανοποιούν. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. Γιατί πρέπει να απαντηθεί. Δεν μπορεί να βγαίνει υφυπουργός και να λέει ότι η κινητοποίηση είναι υποκινούμενη από το ΚΚΕ,
όταν είμαστε αγρότες που έχουμε αγωνίες, που δεν μπορούμε να ζήσουμε, που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, όλων των κομμάτων και μάλιστα η πλειοψηφία στα μπλόκα αυτή τη στιγμή και στον μπλόκο νίκες είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, δεύτερον, ναι, είναι ανεπίτρεπτο ο υφυπουργός να βγαίνει και να λέει δεν έχουν τι να κάνουν οι αγρότες αυτή την περίοδο και θυμοτυπικά βγαίνουν στα μπλόκα όταν είναι από την Άρτα και το 16 και το 19 πήγαινε στα μπλόκα και τους στηρίζει. Τότε δεν τους έλεγε μάλιστα, δεν έχει τη δουλειά απαντάει, να κάνετε. Κύριε Μαρούδα, τώρα παρακαλώ, το θυμήθηκε το 2022. Απαντάει ο κύριος Στήλιος. Λίγο να βάλουμε λίγο τσίπουρο ένα λεπτό. Πρέπει να απαντήσει ο υπουργός. Πρέπει να απαντήσει ο υπουργός πρώτα. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Να απαντήσει ο υπουργός. Γιατί έχασαν τα σπίτια του κάποιοι. Δώστε μα ένα λεπτό για το Τσίπρο. Ένα λεπτάκι λίγο. Ο Δήμος Τυρνάου είναι ασυσμόπληκτος Δήμος. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Είμαστε σε ανοιχτό διάλογο. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ ζω με τους αγρότες. Ζω με τον κόσμο και στην κοινωνία. Η Άρτα είναι μια αγροτική περιοχή. Επικοινωνώ συνεχώς μαζί τους. Και στον κάμπο και στα ορεινά της Άρτας. Να πει για το Τσίπουρο ο άνθρωπος, κύριε Υπουργέ, να τα πατήσετε όλα. Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, πολύ καλά όλες τις κοινωνικές ομάδες και με στηρίζουν προσωπικά οι αγρότες και η παραγωγή της περιοχής. Κύριε Στήλιο, μισό λεπτό, να πει για το Τσίπουρο να απαντήσετε συνολικά. Και την κυβέρνηση, κύριε Στήλιο, κύριε Στήλιο, δεν ακούτε, συγγνώμη. Μισό λεπτό, ναι, σας παρακαλούμε τόση γιατί ώρα. Ελάτε, πείτε γρήγορα το Τσίπουρο και αμέσως μετά η απάντηση από τον Υπουργό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ από τον Τύρανο και τον Δαμάσιο, σεισμόπληκτος Δήμος. Ναι. Έχουν χάσει αρκετοί συνάδελφοί μας τα σπίτια, δεν έχουν πάρει ούτε μία αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Αμπελοκαλλιεργητές οι περισσότεροι. Ναι. Η αμπελοκαλλιέργεια καταστρέφεται. Η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Που κλέβει ουσιαστικά την ονομασία Τσίπουρο από τους διήμερους αμπελουργούς που αυτοί το ονόμασαν, αυτοί το παράγουν. Ωραία, και δίνει πραγματικά σε μια κούφτα μεγαλοβιομηχάνων που έχουν εισβάλει στον χώρο της Ποτοπίας. Απαντάει ο κύριος Στήλιος, τελειώσαμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, τώρα. Ελάτε, απαντήστε τώρα συνολικά. Λοιπόν, συνολικά ολοκληρώνω τη σκέψη μου από όποιο πριν. Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι μέτρα περιστασιακά για να αντιμετωπίσουν μια κρίση η οποία εμείς βλέπουμε ότι μπορεί να εκτονωθεί το επόμενο διάστημα. Και μιλώ για τις αποφάσεις για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Την αγωνία των αγροτών και των παραγωγών τη ζω ο ίδιος προσωπικά. Άρα γνωρίζω πολύ καλά το τι συμβαίνει και Το ξέρω από πρώτο χέρι, να το πω έτσι απλά. Είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε στο Υπουργείο να τα βρείτε όλα αυτά? Μία απάντηση για τον ΕΛΓΑ. Δεν ισχύουν αυτά που είπατε για τον ΕΛΓΑ. Δεν είναι όπου είπε ο κύριος για τον ΕΛΓΑ. Μάλλον, λοιπόν, να πω εγώ τι ισχύει. Ναι. Δώσαμε για τον ΕΛΓΑ, έχουμε καταφέρει να δίνουμε τα χρήματα την ίδια χρονιά. Δηλαδή, γίνεται η εκτίμηση της ζημιάς και επιστρέφονται τα χρήματα. Για το Τσίπουρο που λέει ο άλλος κύριος. Την ίδια χρονιά. Όποιος είναι ασφαλισμένος στον ΕΛΓΑ έχει πάρει πίσω τα χρήματα. Για τον παγετό Άνοιξη 21 που αφορά τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Για το Τσίπρο, κύριε Υπουργέ, για το Τσίπρο που είπε ο αγρότης πριν. Ο κύριος Τσικρετζής, ναι. Ο αγρότης πριν συνέδεσε παράγματα τα οποία δεν έχουν. Θα αλλάξει η ονομασία το Τσίπρο, θα λέγεται χυμός φρούτων. Αυτό ρωτούν οι άνθρωποι. Και γιατί θα γίνει αυτό? Απόσταγμα φρούτων. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο, να πω την. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Πρέπει να το δούμε. Είναι μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το Γενικό Λογιστήριο και με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι γίνει, είναι σε συνεννόηση, σε διάλογο και προς το καλό. Περιμένουμε, να αυξήσουμε την παραγωγή της χώρας. Όχι, Πάνο Γαρουφαλιά, κύριε Μαρούδα, κύριε Τσικριτζή, ευχαριστούμε. Για να πάμε καλύτερα. Κύριε, ευχαριστούμε.